και θα σε χρωσά μωρό. Κουμπεμπέ, κουμπεμπέ. Κι άμα πεις τον πείρασε μου, ό,τι πεις το δέχομαι. Γεια σας. Another day, another save. Καλώς ήρθατε σε ένα ακόμα βίντεο. Αυτή τη φορά έχουμε και δωρεάν ηχητικά εφέ. Αυτά έχει συγκατοίκηση με τους γείτονες, όχι μέσα στο σπίτι. Λοιπόν, τι κάνετε, ελπίζω να είστε όλοι καλά. Σήμερα έχουμε ένα σετ για αρχόντους. Για αρχόντους. Διότι σήμερα έχουμε Σαπονοφύσιο Βαρεσίνο, Μπέτα 4.3, Κουμπεμπέ. Είναι μια ευγενική προσφορά του φίλου Μόριτς και δεν έχω 4.3. Τώρα θα το δοκιμάσω πρώτη φορά. Το έχω ήδη εδώ μέσα και μουλιάζει. Τι να περιγράψεις. Είναι άρωμα, δεν είναι. Δεν διάβασα κάτι περιγραφές για πορτοκάλια, για μας, για μπεργαμόντα, για... Έχει μια κλητική μυρωδιά. Λίγο φλωράλ, λίγο μάσκ, αλλά μέχρι εκεί μπορώ να περιγράψω. Εντάξει. After Save, κουμπεμπέ. Πινελάκι. Έχουμε το Zenith, το Manchurian, το έχουμε εδώ, μουλιάζει. Λεπιδούλες. The Led Wilkinson Sour Salon Pack και τη Blackbird. Και... Λοιπόν, θα βρέξω λίγο το πρόσωπο. Θα κάνω και τη μετάγκηση, γιατί όπως είπαμε, τι λένε οι οδηγίες της Βαρεσίνου. Στραγγίζεις το πινέλο, ρίχνεις το νερό που μούλιαζες το σαπούνι μέσα στο πινέλο και λαδάρεις. Αυτά. Θα την κάνω αυτή τη διαδικασία και επανέρχομαι. Και θα σε χρωσά μωρό, κουμπεμπέ, κουμπεμπέ. Κι άμα πεις τον πείρασε μου, ό,τι πεις το δέχομαι. Επιστροφή. Λοιπόν, το Βαρεσίνο όπως έχουμε πει φορτώνει για πλάκα. Δεν έχει καθόλου δύσκολο φόρτο. Οχ, την ταραχή μου φεύγει το πινέλο. Λοιπόν, εννοείται ότι με τέτοια σαπούνια δεν χρειαζόμαστε ούτε πρισέ, ούτε... Μόριτς. Ευχαριστώ πολύ ρε εσύ.
Ναι, πραγματικά δεν ήταν ανάγκη αυτό το δώρο. Πραγματικά δεν ήταν ανάγκη, μου δείξει. Λοιπόν, ο γλίστρημα εξαιρετικό. Προστασία εξαιρετική. Είναι στα επίπεδα, δηλαδή με την πέτα την 4, μια μικρή διαφορά στο γλίστρημα από ό,τι μπορώ να καταλάβω, αλλά πιθανώς το πώς save θα είναι κάτι το τελείως διαφορετικό μεταξύ της 4 και της 4-3. Ας ξεπληθώ και ας πάω και ένα δεύτερο χέρι. Χάλια, δεν μ' άρεσε καθόλου αυτό το τσαπού. Καθόλου. Και θα σε έχω σαν μωρό, κουμπέμπε, κουμπέμπε. Ναι, λίγο να ξεπληθώ και επιστρέφω, δεν ξέρω να κάνω, δεν χρειάζεται, αλλά θα κάνω και ένα τρίτο χέρι με ρεμέτια. Είναι κρίμα να πάει χαμένος αυτός ο αφρός. Ούτε ο Θεός δεν το θέλει, ούτε ο διάολος, πραγματικά. Επιστρέφω. Ήρθαμε πάλι. Oh yeah.
εντάξει. Οκ. Okay. Είναι ένα καλούτσικο σαπουνάκι. Μισό λεπτό λίγο να ξεπληθώ και να έρθω πάλι πίσω για να πω τις τελικές μου εντυπώσεις. Και πάλι πίσω λοιπόν. Σιγιέν. Λοιπόν, ας βάλουμε και το aftershave το κουμπεμπέ με μονόι. Είναι ένα φυτό που βγαίνει στην Ταΐτη. Ταΐτη. Λοιπόν, δεν θα πάρω άλλο σαπούνι. Όχι. Όχι, δεν θα το πάρω. Έχω πολλά. Δεν έχω που να τα βάλω. Φτάνει πια. Ζω ένα δράμα. Πιστέψτε με, ζω ένα δράμα. Μωρίτς, ευχαριστώ πολύ. Εντάξει, δηλαδή όχι, έχει μεγάλη διαφορά η 4-0-4-3. Ό,τι και να λέμε. Έχει πολύ μεγάλη διαφορά. Είναι κλάση ανώτερη 4-3. Λοιπόν, αυτά από μένα. Υπόψη ένα ντεν. Τουλάχιστον το δικό μου, όχι όλων των ειδών τα σαπούνια. Δηλαδή, έχω εδώ τσέλα. Έχω, που είναι το προβατάκι μου. Έχω προβατάκι. Εντάξει. Το παραδοσιακό ξύλισμα είναι για όλους. Όταν φύγει όμως από ξύλισμα και γίνει χόμπι, ξέρετε καλά ότι στα χόμπι δεν υπάρχουν όρια. Δεν υπάρχουν όρια στα χόμπι. Δηλαδή τώρα, εντάξει, αυτή τη στιγμή τώρα και να μην πάρω άλλο σαπούνι, για τα επόμενα 50 χρόνια, 6, 7, 8, προφανώς είμαι καλυμμένος. Αλλά είμαι από το 2010, τον Αύγουστο του 10 στο χώρο. Δηλαδή φέτος το καλοκαίρι κλείνω 11 χρόνια και πλέον για μένα είναι χόμπι. Είναι ένα πολύ ωραίο χόμπι. Αυτά. Λοιπόν, another day, another save. Τα λέμε σε ένα επόμενο βίντεο. Γεια σας.